Εγώ θα πάω σε έναν άνθρωπο που 30 χρόνια μιλάει γι' αυτό. Τον κύριο Αντώνη Φόσκολο. Καλημέρα, κύριε Φόσκολε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, ε. Ναι, έτσι είναι. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Ναι. Πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Έχουμε πράγματα τα οποία είπε ο πρωθυπουργός, αλλά δεν κατάλαβε ο περισσότερος κόσμος τη σημασία του. Mm-hmm. Αν μπορώ να Βεβαίως. Μιλήσω για ένα θέμα, είπε στην αρχή, και το είπε και ο Δένδιας, ότι ο αγωγός της ΜΕΔ είναι ζωντανός, αλλά αυτό που δεν κατάλαβε κανένας είναι ότι αυτός ο αγωγός περνάει ακριβώς μέσα από τα ελληνικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι μπορεί η Ελλάδα μέσα, όταν τελειώσει αυτός ο αγωγός ότι θέλει 4 χρόνια και εμείς θα βγάλουμε φυσικό αέριο στα 4 χρόνια, να δώσουμε σε αυτόν τον αγωγό άλλα 35 δις από τα κοιτάσματα που είναι στην Κυπαρισία. Έχουμε 2 στόχους μεγάλους εκεί. Και βεβαίως περνάει και από τα κοιτάσματα των Ιωαννίνων και μετά στρίβει, πάει η θάλασσα και εκεί είναι το μπλοκ 2 που έχει πάλι κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εάν λοιπόν προσθέσουμε αυτά τα 35 δις που μπορούμε να δώσουμε άνετα, χωρίς καμία, στα 20 δις ή 25 δις, τότε στέλνουμε στην Ευρώπη 60 δις. Συν 15 από τον ΤΑΠ είναι 75, που σημαίνει ότι καλύπτουμε τελείως την απώλεια του Nord Stream. Και αυτό το σημείο είναι που διέφυγε mm-hmm. όλους. Mm-hmm. Διέφυγε, το έχουν καταλάβει αυτοί που το ανακοινώνουν, γιατί κύριε Φόσκολε, ξέρω δεν μασάτε τα λόγια σας. 3 χρόνια δεν θα κάναμε ούτε μία εξόριξη. Τη θυμηθήκαμε τώρα ελαιοκρανία σε αυτή την ιστορία, αλλά πάλι καλά θα πω εγώ. Έχουν καταλάβει, το εννοούν, το πιστεύουν. Κοιτάξτε, είναι η Ουκρανία, συνέπεσε να είναι η Ουκρανία με τη Ρωσία. Η Ρωσία μας αφύπνισε, διότι όλη η Ευρώπη εξαρτώταν από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Κάκιστα, κάκιστα. Τώρα καταλάβαμε το σφάλμα και γυρίζουμε, και ο μόνος τρόπος η Ευρώπη να απαλλαγεί τόσο από τους Ρώσους όσο από τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα, είναι να βασιστούν στα κοιτάσματα της Κρήτης, γενικά Ιωνίου Κρήτης και Κύπρου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο πληθυσμός της γης αυξάνεται, άρα θέλουμε ενέργεια. Το δεύτερο πράγμα που δεν το πιστεύουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι τα κοιτάσματα, τα συμβατικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, μειώνονται συνεχώς. Επομένως, αυτά που έρχονται, δηλαδή το πετρέλαιο που βγαίνει από τις αμόπισες και από το σχιστολιθικό, από τους σχιστολίθους, είναι πανάκριβο. Δεν είναι πλέον το πετρέλαιο των 12-15 δολαρίων. Είναι το πετρέλαιο των 65 δολαρίων. Άρα οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να πέσουν. Άρα για να αποφύγουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και το ακριβό φυσικό αέριο και το καθεξής, θα πρέπει να στηριχθούμε στα δικά μας κοιτάσματα της Κρήτης, τα οποία είναι συμβατικά. Mm-hmm. Δηλαδή το αμερικάνικο έρχεται με 35 και το κρητικό είναι 5. Βλέπετε, έχουμε 700% διαφορά της Κρήτης με το αμερικάνικο. Θέλετε να πω και σε άλλες λεπτομέρειες για να καταλάβει, ή σας κουράζομαι? Όχι, καθόλου, να τα πείτε. Νομίζω ότι είστε από αυτούς που δικαιούστε να τα πείτε, γιατί τώρα εμφανίστηκαν οψίμως αυτοί που δεν θέλαν τις εξορίξεις, ναι, να μας λένε ότι αργούμε κιόλας. Τώρα βιάζονται, καταλάβατε. Γι' αυτό θέλω να τα πείτε. Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν, τα αποθέματα είναι περισσότερα. Σήμερα βγήκε ένα άρθρο πάλι δικό μου. Ναι, SL Press, το είδαμε. Στην ηλεκτρονική εφημερίδα,
όχι του Λιγερού, αλλά βγήκε και στην Κρήτη, βγήκε στα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που θα σας πω. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από 290 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως φυσικού αερίου. Από αυτά αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές από την Αμερική του υγροποιημένου φυσικού αερίου καλύπτουν μόνο τα 152. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ 152 και 292. Έστω και αν μεταφέρουμε εμείς μέσω του EastMed και βεβαίως της Ιταλίας τα 70 που λέω, πάλι υπάρχει ένα έλλειμμα των 60-70 δις. Και αυτό το έλλειμμα των 60-70 δις θα το καλύψει μόνο η Κρήτη, τα μπλοκ 11 και 12. Επομένως, είναι αδύρυτος ανάγκη η Ελλάδα να μπει μπροστά και να βοηθήσει την Ευρώπη για να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει και πάλι μια υπερδύναμη. Το να στηρίζεται στην Αμερική ή στη Ρωσία την έχει καταντήσει κουρελού. Και αυτό το πράγμα δεν το έχουμε καταλάβει. Και υπάρχει και άλλο ένα πράγμα το ναι. οποίο προστίθεται στο θέμα της αύξησης του πληθυσμού, της μείωσης των συμβατικών αποδεμάτων, είναι ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο ψύξης της γης. Η γη έχει αρχίσει να ψύχεται. Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε μείον 18 και χιόνια. Λοιπόν, μιλάμε για μέσα Απριλίου. Εντάξει. Λοιπόν, οι αμυγδαλιές στην Ελλάδα άργησαν να αντήσουν 45 μέρες. Κανένας δεν τα πρόσεξε αυτό το πράγμα. Τα χελιδόνια άργησαν να κατέβουν. Το κλίμα αλλάζει προς το ψυχρό. Άρα θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια. Μην περιμένουμε να έρθουν όλα τα προβλήματα για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα τα λύσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάμε με βήμα ταχύ. Έγινε μια αρχή, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα να μπει μέσα στο παιχνίδι και να ενημερώνεται συνεχώς από την ΕΔΕΗ και από τα ΕΛΠΕ πώς πάνε οι διάφορες εργασίες για την εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων. Το μπλοκ 10 είναι βασικό να ξεκινήσει άμεσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό που είναι νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό λέτε? Όχι, αυτό που είναι δυτικά στον κόλπο της Κυπαρισίας. Α, στην Κυπαρισία. Την Κυπαρισία, μάλιστα. Εκεί αποκτά πλέον γεωπολιτική δύναμη η Ελλάδα, εκθετική γεωπολιτική δύναμη. Διότι όταν εμείς αρχίσουμε και συμπληρώνουμε στον αγωγό EastMed άλλα 35 δις, εκεί ακριβώς αρχίζει πλέον να έχουμε εκθετική γεωπολιτική δύναμη η Ελλάδα. Και βεβαίως, αξιοποιώντας τον αγωγό EastMed, έχουμε de facto αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΣ. Αυτά τα πράγματα ξέφυγαν στον Πρωθυπουργό, αλλά είναι πολύ βασικά. Ξέφυγαν, τα έχει καταλάβει, δεν τα πιστεύει όχι ο Πρωθυπουργός, όλη η πολιτική, γιατί εγώ θέλω να υπενθυμίσω και κάτι άλλο που έχετε πει. Ότι ο αμύθιτος πλούτος, ακούω πολλούς, εφόσον έχουμε. Εσείς λέτε κάτι άλλο. Για κοιτάξτε νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης, γιατί εκεί είναι που έχουμε. Λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα το πιθανόν να έχουμε, δεν το λένε γεωλόγοι πετρελαίου. Το λένε οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα σημείο. Η Κρήτη, τώρα θα γελάστε, η Κρήτη είναι ένα εργοστάσιο ημιρεσίας παραγωγής φυσικού αερίου. Εξαιτίας του ότι υπάρχουν οι συγκλίνουσες πλάκες, δηλαδή η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από την Αιγιακή και στο σημείο σύγκλησης βγαίνει φυσικό αέριο. Εάν σταματήσει αυτή η σύγκληση, που δεν πρόκειται να σταματήσει, θα σταματήσει να βγαίνει και φυσικό αέριο. Εδώ και 1 εκατομμύριο λοιπόν χρόνια, κάτω από την Κρήτη βγαίνει φυσικό αέριο κάθε μέρα. Κάθε δευτερόλεπτο βγαίνει φυσικό αέριο. Και αυτό το αέριο φεύγει στην ατμόσφαιρα. Αυτό που δεν φεύγει μετατρέπεται σε υδρίδες.
Αν δείτε τα υποβρύχια που έχουν κάνει έρευνα στον πυθμένα της Κρήτης, ο ναυτίλος, που κανένας δεν ξέρει για τον ναυτίλο, βλέπει συνεχώς τι βγαίνει, τι ποσότητες φυσικού αερίου βγαίνουν κάτω από την Κρήτη. Ένα μέρος από αυτό έχει αποθηκευθεί στους κοραλιογενείς υφάλους. Οι κοραλιογενείς υφαλοί είναι ακριβώς οι ίδιοι, ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς του ζόρ, της γλάφου και της καλυψούς. Είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και έχουμε 35 στόχους βόρεια της Μεσογειακής Ράχης και έχουμε και, εγώ εκτιμώ, άλλους 35 νότια της Μεσογειακής Ράχης. Ο πλούτος είναι αμύθιτος. Δεν συζητάμε αν έχουμε. Το αν έχουμε είναι μπούρδα. Όποιος δεν ξέρει ότι όπου υπάρχει ηφαίστειο με φυσικό αέριο υπάρχει και κοίτασμα. Το λένε όλες οι εγκυκλοπαίδειες του κόσμου. Να πάνε να διαβάσουν τι λένε οι εγκυκλοπαίδειες του κόσμου και μετά να λένε αν έχουμε. Όπου υπάρχει ηφαίστειο υπάρχει και κοίτασμα. Αυτό το λέει η επιστήμη και είναι γραμμένα στις εγκυκλοπαίδειες. Θέλω να κάτω από την Κρήτη, ναι. Κάτω από την Κρήτη, κάτω από τους καλούς λιμένες, υπάρχει το μεγαλύτερο κοίτασμα της Μεσογείου με φυσικό αέριο. Αυτό δεν το βγάλαμε σε διαγωνισμό. Αλλά γύρω από αυτό το κοίτασμα, εντάξει, είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα νότια από τους καλούς λιμένες. Αυτή η περιοχή λέγεται Olympic Field. Άμα γράψετε Olympic Field στο Google θα σας βγάλει πόσα ηφαίστεια είναι. Είναι 19 ηφαίστεια και είναι ονομασμένα. Εκεί λοιπόν βγαίνει κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο βγαίνει φυσικό αέριο. Κάθε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, για να βγαίνει φυσικό αέριο σημαίνει ότι υπάρχει μια αποθήκη. Δεν βγαίνει έτσι. Λοιπόν, μην λέμε ότι αν υπάρχει. Αν υπάρχει το λες αν είσαι στο Κολωνάκι και πίνεις ουίσκι. Αν είσαι επιστήμονας δεν το λες αν υπάρχει. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω κύριε Φόσκολε, έτσι θα κλείσω μαζί σας σήμερα και θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Θέλω να υπενθυμίσω αυτό που μας είχατε πει κάποτε και είχε προκαλέσει εντύπωση για να το καταλάβουν και ορισμένοι. Επειδή είπατε στο παρελθόν δεν είχαμε έμπειρους γεωλόγους πετρελαίου, δεχτήκαμε, είχατε δώσει ένα παράδειγμα. Ότι ο Πρίνος είχε μόνο 68 εκατομμύρια βαρέλια. Μέχρι σήμερα είχατε πει, αντλήσαμε 125 εκατομμύρια. Αν ξέραμε πόσο πραγματικά. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φόσκολε, το εξής. Πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε στην εξόρυξη του δικού μας φυσικού αερίου? Ας αφήσουμε τώρα αυτά που λένε οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και κάποιοι επιστήμονες, θα πω εγώ. Αν έχουμε, έχουμε. Το παραμύθι να το τελειώνουμε εδώ. Έχουμε. Ναι. Δεν μπορεί να λένε οι υπουργοί ότι εμείς ξέραμε ότι έχουμε, αλλά δεν το θέλαμε διότι το εισαγόμενο ξέραμε ότι ήταν φθηνό. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πείτε μου λοιπόν πόσο γρήγορα μπορούμε να το βγάλουμε. Κοιτάξτε, εάν πάρουμε το παράδειγμα του ΖΟΡ, το οποίο είναι παράδειγμα που άλλαξε όλη την κατάσταση, το ΖΟΡ ήταν αυτό που μας έκανε να βρούμε τα κοιτάσματα της Κρήτης. Λοιπόν, το ΖΟΡ μπήκε μπροστά από την ημέρα που ανακαλύφθηκε, μπήκε στην παραγωγή σε 16 μήνες. Εντάξει. Λοιπόν, να μην πούμε 16 μήνες, να πούμε 2,5 χρόνια. Λοιπόν, αν ξεκινήσουν σήμερα να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ας κάνουμε ξανά. Είναι η τρίτη φορά που γίνονται γεωφυσικές έρευνες στο Ιόνιο. Μία είχαν γίνει με τη ΔΕΠΕΚΙ, η δεύτερη είχε γίνει με την PGS, και η τρίτη ξανά έγινε τώρα. Πόσες φορές θα κάνεις γεωφυσικές έρευνες, ρε παιδί μου? Μάλιστα. Πες ότι θες να ξανακάνεις γεωφυσικές έρευνες. Τρισδιάστατες. Παραπάνω από 6 μήνες δατές. Μετά από 6 μήνες τρυπάς. Ξέρεις που τρυπάς. Εντάξει. Σε ένα χρόνο ξέρουμε ότι έχουμε κοίτασμα. Εάν οι εταιρείες αυτές, κυρίως τα ΕΛΠΕ, συμβληθούν, συνεργαστούν με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως την Exxon Mobil, τη Chevron, την Eni, την Equinor, ναι, ναι. Νορβηγική Equinor, ναι, ναι. Ή ακόμα με την Petronas. Η Petronas είναι πολύ καλή εταιρεία και ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, έχει δείξει ενδιαφέρον.
εμείς μπορούμε να βγάλουμε το 2025 να βγάλουμε φυσικό αέριο. Αντώνης Φόσκολος, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Ξέρω ότι εκεί είναι αργά χαράματα, αργά ξημερώματα μάλλον στον Καναδά. Θέλω να τον ευχαριστήσω όμως που έμεινε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας για να πει δύο κουβέντες. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που το 14, όχι πολύ μακριά, εν χορδές και οργάνης του έλεγαν οι υπεύθυνοι στα Υπουργεία ότι δεν υπάρχουν κοιτάσματα υδρόγων ανθράκων ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Κρήτη. Τότε Αθηνών του απαγόρευε να δίνει διαλέξει τα επιμελητήρια. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος τον διορθώναν. Ποιοι υδρόγων άνθρακες, υδατάνθρακες, δεν τα πω καμένος μόνο. Έτσι, γι' αυτό ναι, μιλάμε τον άνθρωπο. Κύριε Φόσκολε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.